Εσείς από την πρώτη Κυριακή είχατε βάλει τον πύχη εκεί που πιστεύατε ότι μπορείτε να φτάσετε, τα καταφέρατε, δεν περάσατε από κάτω. Και εδώ πήγατε καλά. Βέβαια και στην δική σας περίπτωση, τον κύριο Πελετίδη, δεν τον ψήφισαν κομμουνιστές, τον ψήφισαν δημοκράτες, πολίτες, πατρινοί, οι οποίοι εκτίμησαν το έργο του και λένε είναι καλός δήμαρχος ο Πελετίδης. Κύριε Παπαδάκη, όπως ξέρετε, εμείς απευθυνθήκαμε στο λαό και όχι στις παρατάξεις. Και είπαμε ότι εκεί. Ως παράταξη που... κατεβήκατε εσείς. Ναι, όχι. Εμείς παντού, σαν παράταξη λαϊκή συσπήρωση, ενιαία σε κάθε δήμο και σε κάθε περιφέρεια. Αλλά λέω στο δεύτερο γύρο και στον πρώτο, απευθυνθήκαμε στο λαό ανεξάρτητα τι ψηφίζουν. Και στο δεύτερο γύρο δεν απευθυνθήκαμε σε παρατάξεις για να μας ψηφίσουν, αλλά στο λαό. Και στην Πάτρα. Είπατε στο λαό, στην Πάτρα, όμως. Ναι, άκυρο λευκό, άκυρο εκεί λευκό. Που δεν είμαστε σαν λαϊκή συσπήρωση. Εκεί που δεν είμαστε εμείς, λαϊκή συσπήρωση, δηλαδή δεν διεκδικεί δήμαρχο, είπαμε ότι εκεί να εκφραστεί με άκυρο λευκό, γιατί είναι γνωστές οι πολιτικές δυνάμεις και οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες πορεύτηκαν σε μια γραμμή της κυβέρνησης με αντιλαϊκή πολιτική, που βέβαια ευθύνεται. Δεν πειθάρχησαν όμως οι ψηφοφόροι σας. Ναι. Δηλαδή να πάρουμε την περίπτωση της Αθήνας. Ναι, ναι. Να πάρουμε την περίπτωση της Αθήνας. Εάν δεν αθροίσουμε ένα μέρος των ψηφοφόρων της λαϊκής συσπήρωσης, ναι, δεν έβγαινε ο κύριος Δούκας. Κύριε Παπαδάκη, είναι γνωστό ότι κανείς δεν, έχει στο τσεπάκι τους ψηφοφόρους. Όχι, ωστόσο όμως εμείς σαν κόμμα απευθυνθήκαμε και ένα μεγάλο στο ποσοστό. Στο Χαλάντι το ίδιο με το Σύμπο. Ένα μεγάλο ποσοστό, των μελών του κόμματος και των φίλων και των οπαδών πειθάρχησε και ένα άλλο βέβαια έκανε μια επιλογή. Εμείς λέμε ότι αυτές οι εκλογές τι μήνυμα δώσανε. Ένα είναι η, αν θέλετε, αυτή η δυσαρέσκεια που εκφράστηκε με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, και το άλλο που εμείς λέμε ότι είναι ότι εκφράστηκε ένα ρεύμα αμφισβήτηση το οποίο ενισχύθηκε σε αυτές τις εκλογές. Είναι λίγο προβληματικό, θα πω. Από τη μία, ο κύριος Πελετίδης με αυτό το ποσοστό που πήρε σημαίνει ότι ψηφίστηκε από προοδευτικές δυνάμεις και από ψηφοφόρους εκτός κομμουνιστικού κόμματος. Και νεοδημοκράτες που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, αλλά τον εκτιμούν ως δήμαρχο. Όταν πρέπει να πάρετε θέση απέναντι σε άλλους υποψηφίους, λέτε σκληρό, λευκό ή άκυρο. Αυτό δεν είναι λίγο αντιφατικό? Όχι, δεν είναι καθόλου αντιφατικό. Εμείς έχουμε μια καθαρή θέση για το ποιοι είναι οι δήμοι και οι περιφέρειες σήμερα. Είναι, αν θέλετε, το μακρύ χέρι του κράτους, υλοποιεί τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και ευθύνεται για τον κόσμο που πνίγεται, που καίγεται και σκοτώνεται με τους σεισμούς. Γιατί δεν γίνονται έργα, δεν τα θεωρούνται επιδέξιμα, γιατί δεν έχουν κέρδους για παράδειγμα για τους επιχειρηματίες. Λοιπόν, εμείς λέμε στον κόσμο ότι θα πρέπει να αλλάξει δηλαδή, αυτή την κατάσταση. Δηλαδή για εσάς ο Μπακογιάννης και ο Δούκας στο Δήμο της Αθήνας ήταν το ίδιο πράγμα? Να σας πω το εξής. Στο Δήμο της Αθήνας, είναι γνωστό και το ξέρετε, το μεγάλο περίπατο, για παράδειγμα, εάν δεν τον ψήφισε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πέρανε για το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν είχε πλειοψηφία ο Μπακογιάννης. Όμως πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τους ψήφους του Πασόκ του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, για να τελειώσω. Το οποίο εφαρμόστηκε ήταν διαφορετικό από αυτό το οποίο ψηφίστηκε. Ακούστε, δεν άλλο είναι. Να ψηφίσει μια ανάπτυξη. Μέχρι το τέλος, λοιπόν, υπήρχε μια ενιαία στάση για πολλά ζητήματα στο Δήμο της Αθήνας, τα οποία τα καταγγείλαμε. Η διαφορά τους δεν είναι εκεί. Βεβαίως το πρόσωπο τώρα άλλαξε. Ωστόσο, όμως, εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτική που θα ασκηθεί και στο Δήμο της Αθήνας, όπως στους υπόλοιπους δήμους, θα είναι η ίδια. Η δική μας πολιτική θα είναι αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και διεκδίκηση των αναγκών του ίδιου του λαού μας. Γι' αυτό και στην Πάτρα, αν θέλετε, ο κόσμος αγκάλιασε τον Πελετίδη, γιατί έκανε έργο κόντρα στις επιλογές της κυβέρνησης, γιατί θέλανε, για παράδειγμα, το παραλιακό μέτωπο να το δώσουν στους εργολάβους. Το θέλανε, όμως ο ίδιος ο Δήμος αντέδρασε και έφτιαξε το παραλιακό μέτωπο, το απέδωσε στο λαό με αυτεπιστασία. Πολλοί έχουν δηλώσει ανεξάρτητοι, κύριε Παπαδάκη, στο διάβα του χρόνου, να το πω έτσι. Και αποδείχθηκε τέλος πάντων ότι ακολούθησαν μια πολιτική που δεν ήταν τόσο πολύ ανεξάρτητη. Γιατί εδώ, για παράδειγμα, υπάρχουν το θέμα των οικονομικών του Δήμου. Η κυβέρνηση παρακρατά τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους, δεν τους αποδίδει. Αυτούς που έχουν δεσμοθετηθεί. Και όμως οι δήμαρχοι δεν αγωνίζονται γι' αυτό. Και τι κάνουν? Βάζουν νέους φόρους στους δημότες. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα.
αν πράγματι είναι ανεξάρτητος κάποιος, το πώς αγωνίζεται. Βέβαια, αμερικάνικο είναι το σύστημα, καπιταλιστικό είναι το σύστημα. Βεβαίως. Στην Αμερική δηλαδή έχουν τα έσοδά τους. Όμως είναι θεσμοθετημένοι πόροι. Είναι θεσμοθετημένοι πόροι και δεν αποδίδονται. Αυτό είναι το καλό. Σωτήρες δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Ούτε μεσίες. Καλά, δεν είμαι μια μεσίες. Το ζήτημα είναι πώς το κίνημα θα αναπτυχθεί, πώς θα μαζικοποιηθούν τα συνδικάτα, οι συλλογικοί φορείς, οι φορείς της λαϊκής πάλης συνολικά. Σε ποιους και πώς ο λαός θα βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες. Εσείς σε ποιους απευθύνεστε τώρα? Εμείς απευθυνόμαστε στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού που σήμερα, αν θέλετε, υποφέρει από πολλά αδιέξοδα. Είτε είναι από το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Στους εργαζόμενους. Για ένα δεν μπορεί να σας κατηγορήσει εσάς. Ότι έχετε αλλάξει τακτική και γραμμή απέναντι στα πράγματα. Αυτή είναι η θέση σας. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει άλλος δρόμος, κύριε Παπαδάκη. Αυτό πιστεύουμε. Υπάρχει άλλος δρόμος και για την οικονομία και για την κοινωνία. Μάλιστα. Αυτόν πιστεύουμε και αυτόν παλεύουμε και πιστεύουμε ότι ο λαός έχει κάνει ένα βήμα, αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης, το οποίο όπως είπα και προηγουμένως ενισχύθηκε και τώρα και πιστεύω ότι μέσα από το κίνημα θα δυναμώσει. Σας ευχαριστήσουμε πολύ.